Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Κοτοπούλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα. Πάμε πρώτα από το ρεπορτάζ. Αυτή την ώρα πώς έχει η κατάσταση εκεί στο Χαλκιδική? Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Τα τρακτέρ έχει συστηθεί το μπλόκο. Mm-hmm. Τα τρακτέρ είναι στην άκρη του δρόμου. Συνεχίζουμε. Mm-hmm. Να πω καταρχήν να διευκρινίσω ότι χθες το δρόμο δεν τον έκλεισε οι αγρότες. Ναι, τον έκλεισε η αστυνομία. Mm-hmm. Παρατάσσοντας κλούβες, κλούβα ΜΑΤ, διακόπτοντας την κινητοποίησή μας, ακινητοποίησε τα μηχανήματα στη μέση του δρόμου. Άρα λοιπόν οι αγρότες δεν πάνε για να δημιουργήσουν mm-hmm. προβλήματα, πάνε για να λύσουν προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό πάνε έγινε... για να αναδείξουν τα προβλήματα, οι κινητοποίησεις αυτό το λόγο έχουν. Mm-hmm. Αναδεικνύουμε τα προβλήματα και στους συναδέλφους μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί πολλοί ενδεχομένως δεν γνωρίζουν. Θα πρέπει να γνωρίζουν όμως ότι η ακρίβεια προέρχεται που έχουν στα σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές, γιατί πρόκειται για τεράστιο κύμα ακρίβειας. Είναι από την αύξηση του πετρελαίου, το οποίο το παλεύουμε κι εμείς. Είναι από την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα. Είναι από την αύξηση των ζωοτροφών. Είναι από την αύξηση των λιπασμάτων, των μέσων και των εφοδίων. Mm-hmm. Μετακυλίουν οι έμποροι και οι βιομήχανοι, αυτοί μετακυλίουν την όποια αύξηση έχουν πάρει οι τιμές, οι οποίες βέβαια δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση το μεγάλο αυξημένο κόστος παραγωγής. Mm-hmm. Το μετακυλίουν στην κατανάλωση. Και έχουμε και αυξήσεις όχι άρα, μόνο λοιπόν, στα βασικά υλικά. Και ο αγώνας ναι. μας mm-hmm. είναι πάλι ολόκληρο του κόσμου. Mm-hmm. Και, σε αυτού, και με αυτή την έννοια mm-hmm. καλούμε φορείς του νομού μας. Δεν λέμε για συναδέλφους να δυναμώσει τον μπλόκο, και αυτό είναι δεδομένο βέβαια, mm-hmm. με αγρότες και κτηνοτρόφους, να υπάρχει καθημερινή φυσική παρουσία αλλά και με μηχανήματα. Mm-hmm. Αλλά εδώ θα πρέπει και οι φορείς του νομού μας να πάρουν θέση. Να πάρουν θέση τα εργατικά σωματεία, οι εμπορικοί σύλλογοι. Λέτε και οι παραγωγικές τάξεις. Και οι παραγωγικές ναι. τάξεις. Να ρωτήσω, κύριε Κοτοπούλη, αυτήν την ώρα πόσα τρακτέρ έχουμε, πόσο είναι ο αριθμός των αγροτών που έχουν συγκεντρωθεί στο Χαλκιδική και αυτή η συγκέντρωση, αν θα παραμείνει ως συγκέντρωση διαμαρτυρίας ή αν κάποια στιγμή θα έχουμε και αποκλεισμό των δρόμων. Και αν είστε εκεί, πείτε μας αν υπάρχει και αστυνομική δύναμη. Κοιτάξτε να δείτε, χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Mm-hmm. Και δεν μιλάω για τα μηχανήματα, αλλά ήρθαν οι συνάδελφοί μας mm-hmm. με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα θα πρέπει να ενισχυθεί το μπλόκο, να φέρουν και άλλα τρακτέρ, mm-hmm. Να μεγαλώσει ο όγκος των μηχανημάτων. Δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι για το νομό Τουλοκαρνανίας σε ένα κατεξοχή αγροτικό mm-hmm. Νομό. Mm-hmm. Τα αιτήματά μας είναι συγκεκριμένα και με αυτά τα αιτήματα παλεύουμε. Ναι. Θα πάρουμε αποφάσεις κάθε μέρα, θα γίνεται γενική συνέλευση και θα βλέπουμε τις δράσεις, το πώς κλιμακώνουμε, δηλαδή αναδεικνύοντας τα αιτήματά μας την επόμενη μέρα. Είμαστε καταρχήν στο υπάρχει... πραγματικό συνεγισμό. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν υπάρχει επικοινωνία και με άλλα μπλόκα στην Ελλάδα. Υπάρχει επικοινωνία, είμαστε mm-hmm. στο πραγματικό συντονισμό και με τον μπλόκο της Νίκαιας και με άλλα μπλόκα που θα συστηθούν. Και σήμερα mm-hmm. βγαίνει και το Αίγιο, βγαίνει και η Ηλία όσον αφορά τη Δυτική Ελλάδα, κινητοποίησεις γίνονται παντού. Άρα λοιπόν φουντώνει ο αγώνας και βεβαίως για το τι θα πράξουμε, πώς θα στριμώξουμε, πώς θα πιέσουμε την κυβέρνηση, προφανώς θα είναι απόφαση όλων. Mm-hmm. Προφανώς θα μαζευτούμε, θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη κτλ. Και θα πάρθουν οι επόμενες αποφάσεις. Με βάση βέβαια και τη στάση που κρατάει η ίδια η κυβέρνηση. Mm-hmm. Τώρα, να πάμε λίγο στην κυβέρνηση. Είχαμε μια δήλωση του συμπατριώτη μας Υπουργού, του κυρίου Λιβανού, προχθές, ότι η πόρτα του Υπουργείου είναι ανοιχτή. Με μεγάλη χαρά θα δεχθώ και τα συντηρητικά όργανα όσων διαμαρτύρονται. Εάν εσείς σκέπτεστε αυτήν την πρόκληση να την αποδεχτείτε ή όχι.
Εντάξει, τώρα για το πόσο η πόρτα των υπουργών, και δεν λέω εδώ για, για το συγκεκριμένο υπουργό, ήταν πάντα ανοιχτή. Προφανώς ήθελε πάντα να συζητάει με αγρότες, αλλά πώς να συζητάει όμως, να συζητάει ξεκομμένα, απομονωμένα, χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους, να προσπαθεί να λύσει κάποιο τοπικό ή περιφερειακό πρόβλημα κτλ. Εδώ όμως η συζήτηση έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής είναι από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Τα αιτήματά μας είναι αιτήματα επιβίωσης και αιτήματα που αφορούν και τους αγρότες και τους φυτοτρόφους και τους μελισσοκόμους και όλο τον αγροτικό κλάδο. Άρα λοιπόν με βάση αυτά τα αιτήματα θα πάμε να διαπραγματευτούμε, αυτά τα αιτήματα παλεύουμε. Μέχρι τώρα όμως η πόρτα του Υπουργείου ήταν κλειστή για τα αιτήματα αυτά. Α, λέτε ότι αυτή η πρόσκληση έγινε εκ των υστέρων και όταν βρέθηκαν στα σημεία πάλις οι αγρότες. Προφανώς. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να επιβάλλει εισηγή ηχθείους, να μην αγωνίζεται κανένας, να μην στεραπατσάρει και το προφίλ, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν μόλις κατάλαβε η κυβέρνηση ότι βγήκε ο κόσμος διαμαρτύρια κτλ, προσπαθεί να το μάσει το θέμα. Εμείς λέμε το εξής. Πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι όσο διαμαρτυρόμαστε, όσο αναδεικνύουμε τα προβλήματά μας, πιέζονται και οι κυβερνήσεις. Και προφανώς θα σκύψουν και στο πρόβλημα, θα δώσουν και ανάλογες λύσεις, λέμε εμείς. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια από τα 43 δισεκατομμύρια που έδωσε η κυβέρνηση, υποτίθεται για κορονοϊσίσεις για την πανδημία, οι αγρότες πήραν μόνο 500 εκατομμύρια. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, κύριε Κοτοπούλη. Πέρα από αυτήν την πρόσκληση ότι η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτή, είχαμε και την ανακοίνωση 7 μέτρων στήριξης. Υπάρχει και ένας υπολογισμός, αυτό το κόστος των 7 μέτρων είναι περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε τα μέτρα, προφανώς και τα γνωρίζετε. Εδώ και 3 μήνες. Ναι. Αυτά δεν σας καλύπτουν ως μέτρα, ως αποφάσεις? Ναι, ανέφερα ότι τα γνωρίζουμε εδώ και 3 μήνες και είναι τα μέτρα τα οποία μας έβγαλαν και στον δρόμο, να το πούμε έτσι. Είναι μέτρα τα οποία τα είχε ανακοινώσει ο Υπουργός, όπως είναι η μείωση κατά 80% της τρίτης τραχνής προσαρμογής, ποσό 50 εκατομμύρια. Δεν το έχουμε δει ακόμα στους λογαριασμούς. Εμείς λέμε δηλαδή μείωση στην αύξηση την οποία έχουμε κάνει. Ναι. Εμείς λέμε κατάργηση αυτού του χαρατσιού, το οποίο είναι πολύ μεγάλο για τα αγροτικά ρεύματα αλλά και τα οικιακά ρεύματα. Ανακοίνωσε τα 50 εκατομμύρια επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο όσον αφορά τους νέους αγρότες και τους αγρότες οι οποίοι είναι συνεταιριζόμενους. Αυτό είναι μόνο για το 1/3 των αγροτών. Δεν καλύπτει, λέτε, το σύνολο των αγροτών. Δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση. Ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα, δηλαδή το 2016 με την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μας έκοψε την επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο που παίρναμε, τα χρήματα ήταν 165 εκατομμύρια. Τώρα με 50 εκατομμύρια και μάλιστα μόνο σε νέους αγρότες και συνεταιριζόμενους, καταλαβαίνουμε ότι δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση την αυξημένη διαρκώς. Μιλάμε για καθημερινή αύξηση στο πετρέλαιο. Ξεφύγει πάνω από το 1,60 και η καλλιεργητική χρονιά είναι μπροστά μας. Ναι. Το 7% επί του συνόλου του τζίρου για την κτηνοτροφία. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει 7%. Όταν οι ζωοτροφές έχουν ανέβει 50% επάνω, όταν τα μέσα και τα εφόδια είναι στα ύψη. Να ρωτήσω το εξής. Το 24 από το 13 στα λοιπάσματα. Ναι. Τα λοιπάσματα είναι ήδη στο 13%. Το πάει στο 6. Ναι. Έτσι λέει. Και να πω το εξής, ότι ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος που τον εισπράττουμε και τον αποδίδουμε. Είναι ένας ουδέτερος φόρος. Εμείς λέμε πρέπει να καταργηθεί τελείως. Δεν διαμορφώνει την τιμή, γιατί κρατάμε βιβλία και συμψηφίζεται. Και τον εισπράττουμε και τον αποδίδουμε. Αν κατάλαβα λοιπόν, αυτά τα μέτρα ήταν γνωστά και εδώ και 3 μήνες. Ήταν τα μέτρα δεν τα οποία βλέπετε. Μας έβγαλαν στους δρόμους. Μάλιστα.
Τώρα, να ρωτήσω, κύριε Κοτοπούλη, αυτό που έχει ενδεχομένως μεγάλη αξία και σημασία. Μπροστά μας έχουμε την άνοιξη, έχουμε το ξεκίνημα της νέας καλλιεργητικής περίοδου και θέλω να ρωτήσω εάν θα υπάρξει φυγή από τις καλλιέργειες ενός δυναμικού από την Αιτωλοκαρνανία εξαιτίας αυτών των μέτρων και αυτής της κατάστασης. Μα ήδη και τα προηγούμενα χρόνια η φυγή στον νομό του Καρνανίας είναι τεράστια. Mm-hmm. Αν θέλουμε μια γύρα στα χωριά, γιατί εγώ γυρίζω καθημερινά, mm-hmm. αλλά και παράδειγμα από το χωριό μου, mm-hmm. τα χωριά έχουν ερημώσει πλέον. Οι νέοι δεν μπορούν ούτε να πάνε να καλλιεργήσουν, ούτε βεβαίως να ανοίξουν οικογένεια και να παραμείνουν στα χωριά τους και στα χωράφια. Και δεν είναι μόνο το αγροτικό εισόδημα το οποίο έχει ξενεμιστεί τα τελευταία χρόνια τελείως, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις αρκετών προϊόντων που πουλούνταν κάτω από το κόστος παραγωγής. Mm-hmm. 2 χρόνια η ελιά καλαμών πουλήθηκε κάτω από το κόστος παραγωγής. Το γάλα δεν κάλυπτε σε καμία των περιπτώσεων, ήταν από τα 70, τα 80 και τα 90 λεπτά. Άρα λοιπόν ήδη έχει φύγει, να πω. Και μάλιστα θα φύγει ακόμα περισσότερο, γιατί δεν υπάρχουν και τα αναγκαία μέτρα υποδομής και στήριξης των αγροτών. Mm-hmm. Δεν λειτουργούν το ΕΒ, αρδευτικά συστήματα, δεν υπάρχουν δρόμοι, τα σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται, η ιατρία είναι στα αζήτητα, δεν υπάρχει ούτε καν γιατρός στα ιατρικά, στα κέντρα υγείας. Τα αγροτικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν για ποια κατάσταση να μιλάμε. Η κατάσταση είναι τραγική και οι ευθύνες είναι των κυβερνήσεων διαχρονικά. Άρα λοιπόν μένουμε στο εξής, ότι από ό,τι κατάλαβα θα είναι μακρύς ο αγώνας των αγροτών. Εσείς κάνετε το κάλεσμα αυτό να υπάρξει μια στήριξη, μια συμπαράσταση, μια συμπαράταξη στον αγώνα σας από τους θεσμικούς φορείς της Έτωλο Ακαρνανίας, και όπως μας είπατε υπάρχει αυτή η επικοινωνία με τα άλλα μπλόκα προκειμένου από κοινού να δείτε πώς θα εξελιχθεί αυτός ο αγώνας, αν κατάλαβα καλά. Έτσι είναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντοπούλη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.